μανούλα σου. Πάμε σε αυτή τη γυναίκα. Να είναι καλά. Έχει λοιπόν το γιο της, τον αγαπάει πάρα πολύ φαντάζομαι και βλέπει να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Τι σου έλεγε? Τη μάνα μου κάθε φορά που τη σκέφτομαι πάει μαζί μια λέξη δίπλα, το πρόσεχε παιδί μου. Από αυτή τη μάνα μου έχω πάρει πάρα πολύ αγάπη και την έχω και μέσα στην καρδιά μου, την έχω πολύ ψηλά. Και πιστεύω επειδή είναι και σαν πρότυπο γυναίκας, γι' αυτό δυσκολεύομαι κιόλας να βρω εύκολα γυναίκα για σχέση σοβαρή, γιατί δεν μοιάζουν και πολλές στη μάνα μου, νομίζω. Ή τουλάχιστον και στο 20-30% της μάνας μου, για να κάπως να υπάρχει ένα προσδόκιμο. Και σε προσέχει και σε φροντίζει και μάλλον της αρέσει που είσαι και ακόμα εκεί. Νομίζω ναι, δεν με έχουν διώξει ακόμα από το σπίτι. Αυτό με έχουν διώξει από σχολεία, με έχουν διώξει από γυμναστήρια, από σχολές καράτε, από το σπίτι δεν με έχουν διώξει ακόμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κράτατο. Εκεί κάτι κάνεις καλά νομίζω. Είναι λόγω της υπερβολικής αγάπης αυτό. Δεν ξέρω, σίγουρα με αγαπάνε πολύ και οι δυο μου γονείς, όπως εγώ πίσω. Ο μπαμπάς είναι νομίζω πάνω κάτω σαν και εμένα. Γι' αυτός ενεργητικός πολύ, χόμπι πολλά, από κυνήγι, άλογα, σκάφη, σκι, από τον μπαμπά δηλαδή. Στον μπαμπά έχεις μια από τον μπαμπά όλα αυτά τα έμαθα. Δηλαδή από 3 χρονών κάπου με είδα. Έχουμε εδώ να δούμε φωτογραφίες, εδώ, ναι. Για φέρτη. Ναι. Εδώ πρέπει να είναι 3. Ούτε 5. Αυτό είναι μια πολύ αστεία φωτογραφία. Η οποία όμως είναι και πολύ ωραία φωτογραφία. Εκεί πρέπει να είμαι 5. Εδώ που είσαι στα Καλάβρικα. Εδώ πρέπει να είμαι στον Παρνασσό. Τον Παρνασσό. Και εκεί στον Παρνασσό. Γενικά έχει παίξει πολύ Παρνασσός. Και εδώ στα Κελάρια πάλι. Με τη φίλη μου τη Μαρίτα, γιατί είναι η αδελφή μου η Λίδια. Λίδια Κελάρια... και όχι Λίδια. Ναι, Λίδια. Λίδια. Αν και τώρα που παντρεύτηκε τη λένε όλη Λιδία. Αλλά Λίδια είναι. Τη λένε Λιδία. Δεν ξέρω, έτσι τη λέει ο άντρας της και στο γυμναστήριο τέλος πάντων που έχουν όλοι τη φωνάζουν Λιδία. Αλλά Λίδια είναι. Πες μου λίγο για τη σχέση των γονιών σου. Α, είναι μια χαρά. Και καλά, φυσικά είναι μια χαρά εννοώ, γιατί για να λες ότι η μαμά σου ας πούμε αποτελεί και ένα πρότυπο γυναίκας σε γάμο, όχι μόνο ως μητέρα, προφανώς κάνει κάτι το οποίο σου αρέσει πάρα πολύ. Και όταν έχεις να διαχειριστείς έναν άνθρωπο σαν και σένα, όπως καταλαβαίνω ότι έχει διαχειριστεί η μαμά σου, το μπαμπά σου που είναι σαν και σένα, θα ήθελα να μου πεις πώς το κάνει αυτό. Δεν ξέρω τι μαγικά κάνει η μάνα μου, γιατί τέρας υπομονής είναι αλήθεια. Αλλά σίγουρα με αυτά που τις κάνω και εγώ και ο πατέρας μου, τη φορτίζουμε πολύ ψυχολογικά, σίγουρα. Τι έχεις δει, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή τη γυναίκα να είναι απειβδισμένη και να πει δεν αντέχω άλλο όλη αυτή πολλές την κατάσταση. Πολλές φορές. Και όταν τη βλέπεις έτσι, τι κάνεις ρε Γιώργο? Προσπαθώ να την κάπως να την ηρεμήσω, να της εξηγήσω ότι δεν συμβαίνει τίποτα ρε μάνα. Δηλαδή εκεί που χτύπησα το χέρι μου δεν έγινε κάτι. Και που ξέρω εγώ κόπηκα δεν έγινε κάτι. Και που χτύπησα πάλι, το ξέρω εγώ έσπασα, δεν έγινε κάτι. Αλλά η μάνα μου το παίρνει κατάκαρα, δηλαδή ειδικά τότε με το πόδι ήταν στο... Δηλαδή εγώ πιο πολύ πόναγα που βλέπα τη μάνα μου δίπλα να μιζεριάζει παρά όπου ήμουν εγώ σχεδόν παράλληλος. Γιατί ήταν εκεί η μάνα μου όλες τις μέρες δίπλα. Καλά φυσικά. Δεν είναι φυσικά, δεν είναι... Τέλος πάντων, για μια μαμά αυτό δεν ξέρω τι να σου πω εγώ ως μαμά, το βλέπω ότι είναι... Μάλλον είσαι και εσύ πολύ καλή μαμά γι' αυτό, δεν είναι όλες οι μανάδες, γιατί εγώ και οι μανάδες είναι τόσο κοντά μου ή τόσο, δίνουν τόσο αγάπη στα παιδιά τους. Νομίζω μου έχουν δώσει πάρα πολύ αγάπη γονείς μου. Και ο μπαμπάς αντίστοιχα σου λέει πρόσεχε ή όχι? Είναι... Ο πατέρας μου όχι, δεν μου λέει πρόσεχε. Είσαι speeding image, οπότε καταλαβαίνετε. Ο πατέρας μου είναι αυτός που θα μου λέει φούνταρε από εκεί, που θα με οθεί. Δηλαδή μικρός, είχα πολύ σπρώξιμο από τον πατέρα μου για να βγω, νομίζω, αυτό που είμαι τώρα. Με την Λίδια, την αδερφή σου, που ήταν μεγαλύτερη και έβλεπε τον αδερφό της να γίνεται αυτό το μέσα εισαγωγικά αγρίμι. Τι σχέση είχατε? Μη σου πω ψέματα, μικρά τσακωνόμασταν πάρα πολύ. Αλλά μετά την εφηβεία βγαίναμε και μαζί. Όταν ήμουν στο Λονδίνο μέναμε και 2 χρόνια μαζί. Βέβαια εκεί είχαμε και ένα μεγάλο τσακωμό.